φέρνει λοιπόν η αγορά κινήτων. Έχουμε και νέες αντικειμενικές αξίες. Να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Θέμη Μπάκα, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του ePavla Real Estate, του δικτύου αισθητικών υπηρεσιών. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα, καλή χρονιά, κυρία Δημητρούλη. Να είστε καλά. Έχουμε λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η κυρία Παπανάτσιου είπε ότι. Η Υφυπουργός δηλαδή Οικονομικών, κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, δήλωσε, προανήκειλε ότι ως τις 31 Μαρτίου πρέπει να έχουν οριστεί πλέον οι νέες αντικειμενικές αξίες. Έχουμε ανατροπές πολλές και στα φορολογικά, λόγω ακριβώς, θα έχουμε μάλλον, λόγω αυτών των νέων αντικειμενικών αξιών. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε το εξής. Να δούμε λίγο πώς έκλεισε το 17 για την αγορά κινήτων. Το 17. Το 17 ήταν μια χρονιά η οποία υπήρχε μια κινητικότητα γενικότερα στην αγορά των ακινήτων. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη χρονιά που είδαμε ότι οι μειώσεις των τιμών στην ακίνητη περιουσία ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό πραγματικά έγινε όμως διότι είχαμε μια αύξηση του τουρισμού και είδαμε ότι υπήρξαν επενδυτές και Έλληνες και Αλλοδαποί, τόσο λόγω της χρυσής βίζας, της διαμονής κάποιου με 5 χρόνια στη χώρα μας, με τη βίζα της πενταετίας που λέμε αυτή τη στιγμή, καθώς και μέσω της βασιχρόνιας μίσθωσης. Αλλά αυτά τα παραδείγματα είναι παραδείγματα που είναι μάλλον περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και σε τουριστικές περιοχές, Χανιά, Ηράκλειο. Να το πούμε απλά λίγο, κύριε Μπάκα, ότι υπήρξε ενδιαφέρον από αγοραστές, κυρίως αλλοδαπούς από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, λόγω της πενταετούς βίζας, πρώτον, και δεύτερον, ο άλλος δεν ρίχνει την τιμή του ακινήτου του πλέον αν θέλει να το πουλήσει, διότι πολύ απλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει μεταλλευόμενο στην δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε περιπτώσεις όπως είναι το Κουκάκι, όπως είναι όλο το εμπορικό τρίγωνο του εμπορικού κέντρου της χώρας μας, η περιοχή του Κορονακίου, καθώς και περιοχές θεωρούνται προάστια. Μάλιστα. Αυτή η δυνατότητα γενικότερα έφερε εισοδήματα σε νοικοκυριά. Ναι. Και πάρα πολλοί κόσμοι, περίπου στους 770.000, ήταν οι επισκέπτες που φιλοξενήθηκαν στα ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μισθώσεως στη χώρα μας. Νομίζετε ότι οι αλλαγές στην φορολογία όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση θα επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Διότι είναι μία μίσθωση και πρέπει κάποιος να φορολογείται όπως φορολογείται κάποιος για μια παραδοσιακή μίσθωση. Δεν πάει να μια μίσθωση. Και μην ξεχνάμε ότι περίπου ήταν τα κίνητα που μισθώνονται μέσω βαχυχρόνιας μισθώσεως στη χώρα μας, πανελλαδικά είναι περίπου 42.000. Μάλιστα. Και τα έσοδα γενικότερα για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες ήταν περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω ετήσιο εισόδημα 2.375 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Άρα είναι μια μίσθωση κανονική, όπως είναι οι παραδοσιακές μισθώσεις που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ήταν εντελώς λογικό να υπάρξει ένας φόρος πάνω στο εισόδημα. Βέβαια, σαφώς δεν μπορείς να έχεις εισόδημα χωρίς φόρο. Ναι, σκεφτείτε ότι μόνο από τα εισοδήματα αυτά το δημόσιο για κάποια στιγμή θα χάσει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια. Τα οποία αυτή τη στιγμή θα μπει στη δικασία να διεκδικήσει και να τα εισπράξει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Θα ήταν υπερβολή άμα λέγαμε, κύριε Μπάκα, ότι δηλαδή η πενταετής αυτή η χρυσή βίζα για τους αλλοδαπούς και η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτή που κατ' ουσίαν έσωσε τελευταία στιγμή την αγορά κινήτων? Όχι. Έχετε δίκιο. Είναι δύο ενότητες, δύο τομείς που πραγματικά έδωσαν ανάσα στην ελληνική κλιματαγορά. Τα νότια πρόσωπα της Αθήνας έχουν προσεγγίσει υπερβολικά πάρα πολύ το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών μέσω της χρυσής βίζας και η βραχυχρόνια μίσθωση ταυτόχρονα προσέλκυσε Έλληνες επενδυτές καθώς και ξένους αλλοδαπούς, οι οποίοι αγόρασαν ένα κίνητο σε ένα κεντρικό σημείο, σε ένα τουριστικό σημείο της χώρας μας, και επειδή δεν διαμένουν εδώ πέρα όλο το χρόνο, αλλά μπορούν να διαμείνουν 30 ή 40 μέρες που είναι διακοπές τους, αποκτούν και αυτοί ένα εισόδημα. Δηλαδή είναι ένα δελεαστικό πακέτο. Οι επενδυτές προέρχονται κυρίως, μάλλον όσον μιλάω τώρα για τους αλλοδαπούς, για την χρυσή βίζα, Κινέζοι και ποιες άλλες εθνικότητες? Είναι Αιγύπτιοι, Ρώσοι, Τούρκοι, από το Λίβανο. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Σκεφτείτε ότι από την Κίνα έχουμε δώσει στην Κίνα, σε Κινέζους μάλλον, έχουμε δώσει 850 άδειες παραμονής. Σε Ρώσους 388. Και μέσα στο 2017
Δηλαδή από τον 2016, περίπου τον Οκτώβριο και τον 17 μέχρι τον Σεπτέμβρη, έχουν δοθεί περίπου 161 άδειες σε Τούρκους υπηκόους. Μάλιστα. Έχουμε και Σύριους. Έχουμε και Σύριους. Οι Σύριοι είναι 48 άδειες. Μάλιστα. Έχουμε και Σύριους, έχουμε και Ιορδανούς, έχουμε και Αμερικανούς και από τη Σαουδική Αραβία. Αλλά η πρώτη στη λίστα είναι οι Κινέζοι, είναι Κινέζοι. Με 850 άδειες και δεύτερη Ρώσοι και τρίτη Τούρκοι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Μπάκα. Το 18 έχουμε κάτι έτσι πιο ελπιδοφόρο να περιμένουμε. Θεωρούμε ότι το 18 θα είναι η χρονιά που θα υπάρξει μία... Μπορεί να έχουμε και αυξητικές τάσεις στην ακίνητη περιουσία. Έστω και πάρα πολύ μικρές. Αυξητικές τάσεις ως προς την τιμή, ως προς την αξία. Ως προς τις τιμές, ως προς τις αξίες. Ναι. Δηλαδή, έστω και 0,1 θεωρούμε θα είναι η πρώτη χρονιά με θετικό πρόσημο. Μάλιστα. Υπάρχει, αλλά ξέρετε κάτι, η ακίνητη περιουσία είναι συνδεδεμένη 100% με τη γενικότερη οικονομία της χώρας. Ναι. Εάν η οικονομία της χώρας παραμένει σταθερή και έχει αυξητικές τάσεις, την ίδια τροχιά θα ακολουθήσει και ακίνητη περιουσία. Αυτό που παρατηρούμε το 2018 θα δούμε μια αύξηση στα ενίκια. Επειδή δεν έχουμε αγοροπολισίες των ακινήτων και δεν αγοράζει ο κόσμος ακίνητα, δηλαδή κάποιος δεν αγοράζει ακίνητο για να στεγάσει την ανάγκη του. Δηλαδή δεν αγοράζει λόγω στεγαστικής ανάγκης. Τα νέα ζευγάρια όπως παλαιότερα. Οπότε μπαίνουν σε δικασία να αναζητούν. Αυτό έχει σχέση ακίνητα και με τις τράπεζες, ότι δεν Ακριβώς. έχουν τόσο μεγάλη πρόσβαση Ακριβώς. στις τράπεζες όσο είχαν Ακριβώς. παλαιότερα στα στεγαστικά δάνεια. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να κατευθύνονται όλοι προς τη μίσθωση. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι περιοχές που είναι top αυτή τη στιγμή στη συζήτηση για νοικιάσεις είναι η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, τα νότια προάστια, που ισούν του κέντρου. Οπότε αυτές οι περιοχές πλέον δεν έχουμε διαθέσιμα ακίνητα πάρα πολλά βάσει των προδιαγραφών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα νοικοκυριό. Το μάξιμο ποσό που δίνει για το ενίκιο του είναι από 500-600 ευρώ το μάξιμο όμως. Άρα υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ακριβότερες, περιοχές που έχουν παλιότερα σπίτια που είναι αυτούς που διαγραφών. Άρα εκεί θα δούμε λίγο ότι θα δούμε κάποιες αυξητικές τάσεις, έστω και πολύ μικρές στα ενίκια. Μάλιστα. Ειδικά όταν είναι κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό. Βασικός παράγοντας το μετρό. Βέβαια, πολύ βασικός παράγοντας. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, για να, έτσι, να συμπληρώνουμε την εικόνα, να έχουμε όλη την εικόνα της αγοράς ακινήτων. Φαντάζομαι ότι αυτό βεβαίως μπορεί να ανατραπεί, αυτό που μόλις μας είπατε, αν ξανανοίξει η πιστωτική γραμμή από τις τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο. Δηλαδή, δύο όσο θα τράπεζες. Μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή θα έχουμε δραστικές αλλαγές στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα ανοίγει η πιστωτική γραμμή από το τραπεζικό τομέα, αυτό θα επηρεάσει σαφώς, όπως είπατε, και την αγορά, ναι, ως προς την αγορά πώληση ακινήτου, αλλά και ως προς το ενίκιο. Κυρία Δημητρούλη, ξέρετε κάτι που είναι πολύ απλό. Κάποιος αυτή τη στιγμή αγόρασε ένα σπίτι. Χρειάζεται 50, 80, 100 χιλιάδες ευρώ. Ναι. Ανάλογα το ακίνητο και ανάλογα την περιοχή. Ένα νέο ζευγάρι, όταν είναι 30 ετών, είναι μη λογικό να έχει αυτά τα χρήματα ήδη. Δηλαδή να έχει και αυτή την να τα έχει αποταμιεύσει. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε πάντα χρειάζεται τη βοήθεια του σταθμού. Ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς δεν μπορούν να πουλήσουν τα οικόπεδα που βρίσκονται στο χωριό. Ναι. Και τα χρήματα να είχαν αυτοί οι άνθρωποι κάποτε, σήμερα δεν τα έχουν. Βέβαια. Γιατί ήδη έχουν βοηθήσει και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ναι. Και δεν υπάρχει, όπως είπα, και το ενδιαφέρον για την αγορά ίσως ακινήτων αχρίαστων στα χωριά ή στην περιφέρεια. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η τράπεζα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας το να αυξηθεί, να αυξηθούν οι αγοροπολισίες των ακινήτων και να υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά γενικότερα. Μάλιστα. Κάποιες τράπεζες έχουν ξεκινήσει και βγάζουν δάνεια δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ επιλεγμένους πελάτες ακριβώς, οι οποίοι όμως τα οικονομικά του στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά. Θα το δανείζαμε κι εμείς οι ίδιοι. Άριστα θα έλεγα. Ναι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία σκιά δηλαδή, ούτε καμία Ακριβώς. αβεβαιότητα ως προς το μέλλον τους, ας πούμε. Ακριβώς όπως το λέτε. Κύριε Μπάκα, βοηθήστε μας λίγο. Περιμένουμε λοιπόν τις νέες αντικειμενικές αξίες. Τι επιπτώσεις θα έχουμε αυτό, τι επιπτώσεις θα έχουν στην αγορά. Οι αντικειμενικές αξίες. Πρώτα απ' όλα ξέρει ο κόσμος το εξής, ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν καμία επίπτωση, έχουν σχέση με τον ένφια, ταυτόχρονα έχουν 19 διαφορετικές κατηγορίες φόρων που έχουν σχέση με τις αντικειμενικές αξίες. Να είμαστε καλά, ναι, να πληθαίνονται. Ακριβώς. Ναι. Είναι ο φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, είναι ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης, δηλαδή αν κάποιος έχει δικό του ακίνητο και έχει στεγάσει την επιχείρησή του, έχει ένα φόρο
τεκμαρτού εισοδήματο. Είναι το τέλο ακίνητη περιουσία υπέρ των Δήμων μέσα του λογαριασμού τη ΔΕΗ που πληρώνουμε όλοι μα. Mm-hmm. Που είναι υπολογισμένο. Είναι ο φόρο μεταβίβαση, είναι το ΦΠΑ στα νέα κίνητα. Ακριβώ. Είναι ο φόρο εξεκτησία κτισμάτων, ο φόρο ανταλλαγή, ο φόρο διανομή ακινήτων, ο δημοτικό φόρο. Αυτά θα ανεβούνε. Σίγουρα. Αυτά, δεν ανεβαίνουν αυτά. Αυτά είναι συνδεμένα άμεσα με την αντικειμενική αξία. Αν η αντικειμενική αξία πέσει, θα πέσουν. Αν η αντικειμενική αξία ανέβει, θα ανέβουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Απλά για να έχουμε μια εικόνα σημαντική, τι σημαίνει αυτό. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 2.769 ιδιοκτήτες που έχουν σε κατοχή τους ακίνητα με αντικειμενική αξία βάσει των σημερινών δεδομένων έως 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και 1.356.000 ιδιοκτήτες με ακίνητα αντικειμενικής αξίας από 50 έως 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και από 100.000 έως 200, η κατοχή τους είναι 881.000. Αυτή η κατηγορία, δηλαδή των 2.769.000 ιδιοκτητών, είναι αυτή η οποία θα δει αλλαγές λογικά στην αντικειμενική τους αξία. Δηλαδή τα δύο άκρα. Θα δούμε αλλαγές στις πολύ φτηνές. Στις πολύ χαμηλές αντικειμενικές αξίες και στις πολύ ψηλές. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί έχουμε παραδείγματα αυτή τη στιγμή στο παλιό φυσικό αντικειμενικής αξίας 8.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Όπως είστε βουλιαγμένοι. Τη στιγμή που το ακίνητο, σαν εμπορική αξία, σαν εμπορική τιμή για να πουληθεί σήμερα, δεν ξεπερνά τις 4.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Αλλά έχουμε 4.000 με 5.000 ευρώ ψαλίδα ανάμεσα αντικειμενικής και εμπορικής αξίας. Το αντίστοιχο, αυτό που λέτε για τις χαμηλές αξίες. Ναι, υπάρχουν περιοχές που έχουν αντικειμενική αξία 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Που είναι λογικό. Δεν είναι λογικό ένα σπίτι να στοιχίζει 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν το κόστος κατασκευής ενός ακινήτου ξεκινά από 800 ευρώ. Ναι, είναι αλλά αυτό δεν επιβαρύνει όμως, γιατί όπως είπατε, το μεγάλο πλήθος των ιδιοκτητών, έτσι, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, είναι σε χαμηλές αντικειμενικές αξίες. Είναι 50.000 ευρώ, ναι. Ναι, δεν θα ανεβάσει αυτομάτως τους φόρους σε αυτές τις κατηγορίες, τις οδηματικές. Θα πούμε κάτι. Ο ΕΝΦΙΑ έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Ναι, σπαχθεί. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος, το ποσό δεν θα ανέβει, δηλαδή το ποσό θα είναι ακριβώς το ίδιο πάλι. Ναι. Γενικότερα, στο σύνολό του. Σίγουρα όμως, οι περιοχές που έχουν φτηνές αντικειμενικές αξίες, οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Και δεν είναι σίγουρο αυτό όμως, δηλαδή παίζει ρόλο η κλίμακα. Σε ποια κλίμακα είναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια κλίμακα από 1.000-1.500 ευρώ, αν ήταν στα 1.000 ευρώ και γίνουν 1.200, δεν επηρεάζεται. Μάλιστα. Γιατί είναι στην ίδια κλίμακα πάλι. Σωστά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα λέμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Ελπίζω να έχουμε πάντα θετικές ειδήσεις για την αγορά ακινήτων, διότι όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλές επαγγελματικές κατηγορίες που συνδέονται με αυτόν τον κλάδο της οικονομίας μας. 3.000 επαγγελματίες. Έτσι ακριβώς. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε θερμά. Καλή χρονιά. Καλά, να είστε καλά.